Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα νεαρός άνδρας ο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην ΚΟ. Οι γιατροί στο νοσοκομείο του νησιού έκριναν ότι η κατάσταση τη υγεία του ήταν κρίσιμη και έτσι μεταφέρθηκε το πρωί τη Κυριακή στο νοσοκομείο Χανίων. Μετά τις απαραίτητες διαδικασίες αποφασίστηκε η άμεση αεροδιακομιδή του από την ΚΟ στην Κρήτη, που έγινε με ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν την Κυριακή των Βαΐων, όταν ο 25χρονος άνδρας τραυματίστηκε σε τροχείο που σημειώθηκε στην ΚΟ, με τους γιατρούς του νοσοκομείου να κρίνουν την άμεση εισαγωγή του σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κυριακή 9 Απριλίου, το πρωί διακομίστη με αεροδιακομιδή από το ΕΚΑΒ, από το νοσοκομείο της ΚΟ, Καλύμνιος, 25χρονος, ο οποίος έφερε σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται διασυλνωμένος στην μέθη του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Φέρει κακώσεις και τραύματα κρανιογκεφαλικές. Η κατάστασή του είναι σταθερή. Αύριο θα υποβληθεί εκ νέου σε απεικονιστικέ εξετάσει και εξετάζεται και το ενδεχόμενο τη σταδιακή αφύπνιση. Πάντα το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, και στι συνθήκε τη πανδημία αλλά και τώρα, υποδέχεται περιστατικά είτε από τα δωδεκάνησα είτε από τι κυκλάδε. Οικό προσεύχεται για τον 25χρονο οδηγό που παραμένει στην εντατική του Νοσοκομείου Χανίων. Στο πλευρό του βρίσκονται οι γονεί του που ευελπιστούν και προσεύχονται για μια ευχάριστη είδηση μέσα στη μεγάλη εβδομάδα.